Καλησπέρα. Θα δείξουμε πώς γίνεται μια τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο της Google, το Hangout On Air. Δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος να συγχέουμε το εργαλείο αυτό με το απλό Hangout, το οποίο μοιάζει πολύ με τα αντίστοιχα εργαλεία που προσφέρει το Facebook, το Skype, το Yahoo και διάφορα άλλα τέτοιου είδους εργαλεία, το Viber ας πούμε στα κινητά και άλλα. Το Hangout On Air είναι ένα διαφορετικό εργαλείο. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποίησε άλλωστε και ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος ήθελε να συνδεθεί με χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ταυτόχρονα θα μπορούσαν να του απευθύνουν ερωτήσεις. Όπως βλέπουμε στην όχι και τόσο πολύ καλά μεταφρασμένη καρτέλα, με το Hangout μπορεί να ανεβάσουμε πράγματα στο YouTube και να μείνουν εκεί, ώστε να τα δει κάποιος αργότερα. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους την ώρα που εμείς κάνουμε την παρουσίασή μας και οι οποίοι είναι απ' έξω και μας βλέπουν, και μπορούμε ταυτόχρονα βέβαια να συνομιλούμε face to face με ανθρώπους που βρίσκονται μαζί μας στο ίδιο πάνελ. Η πρώτη του χρήση φαίνεται εδώ. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν βρίσκονται στα εικονάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης, ενώ ταυτόχρονα στο κέντρο της οθόνης παρατηρούν μία παρουσίαση που μία από τις συμμετέχουσες έχει διαλέξει να προβάλλει. Η δεύτερη περίπτωση είναι να συμμετέχει κάποιος στη τηλεδιάσκεψη χωρίς να βρίσκεται μέσα στο κεντρικό παράθυρο. Βρίσκεται απ' έξω από αυτό, αλλά μπορεί πάντα να βάζει ερωτήσεις σε αυτούς που βρίσκονται μέσα. Όσο για την τρίτη περίπτωση, αν κάποιος δεν έχει λογαριασμό Google ή αν θέλει να δει το Hangout καθυστερημένα οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να το δει μέσα από το YouTube, στο οποίο προσφέρεται έτσι κι αλλιώς είτε σε μαγνητοσκόπηση είτε σε μορφή συνεχούς ροής, το λεγόμενο streaming. Δεν είναι κακή ιδέα για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή τη δυνατότητα ώστε να μαγνητοσκοπήσει τον εαυτό του σε μια τηλεδιάσκεψη για έναν μόνο, προκειμένου να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης για να φτιάξει ένα βίντεο μιας παρουσίασής του που θέλει να μείνει στο YouTube. Για να δημιουργηθεί ένα Hangout, πρώτα απ' όλα πρέπει να επιλέξουμε τον κατάλληλο σύνδεσμο που μας οδηγεί στο Hangout ζωντανά, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, και στη συνέχεια να πιέσουμε το αντίστοιχο κουμπί. Μόλις γίνει αυτό, ανοίγει μια καρτέλα η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να συμπληρώσουμε και επιλέγουμε αν αυτή θα ξεκινήσει τώρα ή αργότερα. Εννοείται ότι όταν προγραμματίζουμε κάτι θα πατήσουμε το πλήκτρο αργότερα. Πριν όμως γίνει αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε κάποιους παρευρισκόμενους. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα πράσινο κουμπί το οποίο γράφει πάνω δημόσιο. Αυτό το κουμπί θα πρέπει να το αποεπιλέξουμε και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Αν δεν το αποεπιλέξουμε, τότε οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή που εμείς κάνουμε την τηλεδιάσκεψή μας μπορεί να τη βλέπει και αυτό μπορεί να είναι κάτι που εμείς πιθανόν δεν θέλουμε. Επίσης, αν έχουμε επιλεγμένο αυτό το δημόσιο και δεν είναι αποεπιλεγμένο, τότε σημαίνει ότι αυτόματα οτιδήποτε πούμε θα βγει ζωντανά στο YouTube και μπορεί να το δει οποιοδήποτε θέλει. Επιλέγοντας το αργότερα, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα αναπτυσσόμενο μενού να δούμε ένα ημερολόγιο και να καθορίσουμε την ημερομηνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό είναι το δικό μου ημερολόγιο, το προσωπικό ημερολόγιο της Google, στο οποίο έχω ήδη προγραμματίσει διάφορες δραστηριότητες. Μας λέει λοιπόν το σύστημα ότι εκεί που αντιστοιχούν οι κόκκινοι αριθμοί, έχουν προγραμματιστεί και άλλες δραστηριότητες. Και αυτό γίνεται για να μπορέσουμε εμείς να διαλέξουμε πού μας εξυπηρετεί καλύτερα. Αφού καθοριστεί η ημερομηνία, τότε μπορούμε να επιλέξουμε την κοινή χρήση και η διαδικασία να ξεκινήσει. Στην οθόνη του υπολογιστή μας εμφανίζεται αυτή η καρτέλα. Είναι το λεγόμενο Google Plus. Από αυτό υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα πρέπει εμείς να ξεκαθαρίσουμε. Ας πάρουμε το πρώτο, οι σύνδεσμοι. Επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο, εμφανίζονται τρεις διαφορετικοί πολύ σημαντικοί σύνδεσμοι. Ο πρώτος σύνδεσμος που αναφέρεται στη σελίδα της εκδήλωσης είναι ο σύνδεσμος που θα στείλουμε σε όλους όσους θέλουμε να καλέσουμε με mail ή με κάποιον άλλο τρόπο που εμείς θα έχουμε επιλέξει. Ο δεύτερος σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος που αντιστοιχεί στη σελίδα του YouTube, η οποία θα περιέχει την τηλεδιάσκεψη. Όσο για τον τρίτο σύνδεσμο, είναι ο σύνδεσμος που θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άμα θέλουμε να ενσωματώσουμε την τηλεδιάσκεψή μας σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, blog ή κάτι παρόμοιο. Το 2 αντιστοιχεί στην περιοχή στην οποία θα γράψουμε ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψή μας πριν αυτή γίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ έχω γράψει ένα μήνυμα που λέει καλησπέρα σε όλους, το οποίο θα εμφανίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το παράθυρο νούμερο 3 είναι ο χώρος στον οποίο εμφανίζονται όλοι αυτοί που δηλώνουν ότι θα παρακολουθήσουν, καθώς και όλοι έχουν προσκληθεί. Πιέζοντας το πλήκτρο πάνω δεξιά που λέει πρόσκληση περισσότερων ατόμων, μπορούμε να προσθέσουμε ανθρώπους για να ειδοποιηθούν κατευθείαν από το σύστημα. Τέλος, με το κουμπί έναρξη, ας ξεκινήσουμε μια δοκιμαστική προβολή. Πιέζοντας το κουμπί λοιπόν αυτό, οδηγούμαστε στην αρχική σελίδα. Εδώ πέρα βλέπετε εμένα τη στιγμή που με παίρνει η κάμερα και σας χαιρετάω.
Η έναρξη της μετάδοσης σημαίνει ότι όταν πιέσουμε το πράσινο αυτό πλήκτρο που λέει έναρξη μετάδοσης, η μετάδοση θα αρχίσει να γίνεται ζωντανά. Μέχρι να πιέσουμε το πλήκτρο αυτό, η μετάδοση δεν γίνεται ζωντανά, αλλά συμμετέχουν σε αυτή όσοι βρίσκονται στην κεντρική οθόνη προκειμένου να κάνουν τις βασικές ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό το παραθυράκι που βλέπετε δεξιά, αυτό που λέει εσείς. Στην περίπτωση που γίνεται μια κανονική τηλεδιάσκεψη, υπάρχουν πολλά τέτοια παραθυράκια, όσο και ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται καλεσμένοι μέσα σε αυτήν. Τα άτομα που βρίσκονται καλεσμένα και μπορούν να μιλήσουν ταυτόχρονα είναι στο Google Hangout On Air το πολύ μέχρι 10. Τα άτομα όμως που βρίσκονται απ' έξω και παρακολουθούν μπορεί να είναι πολλά περισσότερα, μπορεί να είναι και χιλιάδες. Για τα 10 όμως αυτά άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα στο παράθυρο της τηλεδιάσκεψης υπάρχει μια ρύθμιση που καθορίζει ποιο από αυτά θα βρίσκεται στην κεντρική οθόνη. Και η ρύθμιση αυτή είναι ότι όποιος μιλάει εμφανίζεται αυτόματα στο μεγάλο παράθυρο. Πράγμα όμως το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί από αυτόν που έχει στήσει την τηλεδιάσκεψη κάνοντας κλικ πάνω στο παράθυρο του ανθρώπου που θέλει να πάρει το λόγο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγμένο παράθυρο είναι αυτός ο οποίος τελικά φαίνεται στη μεγάλη οθόνη. Αριστερά στην οθόνη υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα εργαλεία. Το πάνω εργαλείο είναι ένα είδος chat. Είναι για εσωτερική συνεννόηση των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στην οθόνη και δεν μπορούν να το δουν οι άνθρωποι που βρίσκονται απ' έξω, ούτε μαγνητοσκοπείται, ούτε εμφανίζεται τελικά σε αυτό που βγαίνει στο YouTube. Το δεύτερο εργαλείο είναι το εργαλείο το οποίο καθορίζει το μοίρασμα της οθόνης. Οποιοδήποτε το επιλέξει, είτε αυτός που έχει στήσει το Hangout, είτε ένας από αυτούς που παρακολουθούν, αντί να εμφανίζει το πρόσωπό του από την κάμερα, τότε εμφανίζει τα παράθυρα τα οποία υπάρχουν στην οθόνη του και από τα οποία μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει να εμφανίζονται και στους άλλους. Έτσι λοιπόν, επιλέγοντας ένα παράθυρο από αυτά, παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπετε τώρα, μπορεί κάποιος να επιδείξει κάτι στους άλλους και αυτό το νόημα έχει άλλωστε και η τηλεδιάσκεψη με την οποία δεν αρκεί μόνο να εμφανίζουμε τους εαυτούς μας αλλά να μπορούμε να δείξουμε και πράγματα που εμείς κάνουμε. Το επόμενο εργαλείο, αυτό που έχει τον τίτλο Ερωτήσεις και Απαντήσεις, ενεργοποιεί τη στήλη δεξιά που ουσιαστικά ενεργοποιεί τη σύνδεση του κοινού που βρίσκεται έξω από το Hangout και το παρακολουθεί και αυτών που βρίσκονται μέσα και εμφανίζονται στα παραθυράκια. Οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω έχουν γράψει κάποιες ερωτήσεις και μόλις πιεστεί το πλήκτρο αυτό αριστερά, οι ερωτήσεις εμφανίζονται δεξιά στο παράθυρο, απαντιούνται και μόλις απαντηθούν με ένα κατάλληλο πλήκτρο δείχνει ότι απαντήθηκαν και συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Το επόμενο εργαλείο είναι ένας πίνακας ελέγχου, ο οποίος είναι στη διάθεση μόνο του ανθρώπου που έχει το συντονισμό του όλου εγχειρήματος, ο οποίος μπορεί να ανοίξει, να κλείσει ή να αυξομοιώσει τον ήχο, το ίδιο και την κάμερα, στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Καταλαβαίνετε, για προφανείς λόγους, μπορεί να υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα ή μπορεί κάποιος να μην θέλουμε, ας πούμε, να εμφανίζεται για κάποιο λόγο, οπότε αυτός που έχει στήσει το Hangout μπορεί να το ρυθμίσει από εκεί. Υπάρχει και ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο, το οποίο μπορούμε να το κατεβάσουμε πιέζοντας το τελευταίο κουτάκι εκείνο με τις τρεις τελίτσες κάτω αριστερά και το οποίο εργαλείο ονομάζεται Hangout Toolbox. Από αυτό το Hangout Toolbox το πιο σημαντικό είναι ένα εργαλειάκι που περιέχει το οποίο λέγεται Lower Third, το οποίο σου δίνει μια δυνατότητα, όπως βλέπετε δεξιά, να εμφανίζεται το όνομά σας όπως επαγγελματικά εμφανίζεται στην τηλεόραση. Όταν γίνουν όλα αυτά, πατάμε το έναρξη μετάδοσης και καθώς η έναρξη μετάδοσης ξεκινάει, από εκεί και πέρα όλοι όσοι είναι απ' έξω μπορούν να μας δουν. Εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι γίνεται μετάδοση ζωντανά και άμα θέλουμε να σταματήσουμε τη μετάδοση πιέζουμε το κόκκινο πλήκτρο που λέει διακοπή μετάδοσης. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία η ταχύτητα της γραμμής του ίντερνετ που διαθέτουμε. Αν λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα σπίτι και στο ένα σπίτι αυτό ή σε ένα σχολείο έχουμε συνδεδεμένους διάφορους υπολογιστές οι οποίοι ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένοι με το Hangout On Air, είναι λογικό ότι το bandwidth όπως λέγεται δεν είναι αρκετό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποια κενά στην ομιλία ή στην εικόνα. Από την άλλη μεριά, αν τα δίκτυα είναι επαρκή και δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο, τότε τα 10 αυτά άτομα είναι απολύτως εφικτός αριθμός να συνυπάρχουν, πράγμα το οποίο είναι δοκιμασμένο τόσο από μένα όσο και πολλούς άλλους. Καλή συνέχεια!